Λοιπόν, πάμε εμείς να συναντήσουμε τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, τον καθηγητή μικροβιολογίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και να τον καλημερίσουμε, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Γεια σας, κύριε Βατόπουλο. Χρόνια πολλά, κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν μόνο σελφτές τελικά χθες που θα δοθούν από την κυβέρνηση. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Συμφωνείτε εσείς με αυτό ή χρειάζεται να κάνουμε κάτι και λίγο πιο προωθημένο ή πολύ πιο προωθημένο? Στο σημείο κλειδί είναι να εφαρμοστεί. Δηλαδή ο κόσμος να κάνει το self-test. Είναι ένα σημαντικό όπλο. Αν ας πούμε θεωρητικά μπορούσαμε όλοι να κάνουμε ένα αντιγονικό τεστ σωστά πριν από κάθε κοινωνική συγκέντρωση, θα ήταν ένα σημαντικό όπλο για ένα σημαντικό όπλο για το εναντίον του κορονοϊού. Τρία είναι τα όπλα. Είναι το εμβόλιο, το οποίο όσο έχει γίνει πλέον δεν έχει νόημα, δεν προφθαίνει κανείς να κάνει για τις γιορτές ή όσοι μπορούν να στο κάνουν έτσι κι αλλιώς. Είναι τα rapid test και τα τεστ αντιγόνου βασικά για να πιάσουμε τυχόν χωρίς. Και είναι από εκεί και πέρα οι μάσκες και τα μέτρα ατομικής προστασίας, ο ορισμός των χώρων και η αποφυγή μεγάλων συγκεντρώσεων. Ναι. Αυτά είναι τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Με αυτά πρέπει να κινηθούμε. Επομένως, κύριε Βατόπουλο, κρίνει με βάση μια σειρά από παράμετρους. Είναι κατανοητό αυτό νομίζω. Κρίνει και, την οικονομική παράπεδρο, την κοινωνική, την πολιτική και έβγαλε αυτά τα συμπεράσματα. Το σημείο κλειδί πάντως. Δηλαδή το σημείο κλειδί ανάμεσα στο self-test και στο rapid test είναι η φράση που είπε ο Πρωθυπουργός ότι μας εμπιστεύεται. Το θέμα είναι εκεί. Δηλαδή κατά πόσο θα γίνει η σωστή ενημέρωση του κόσμου και ο κόσμος, γιατί είχε την άλλη μια προσπάθεια, αν υποθέτω ότι το θυμόσαστε, πριν από 10 μέρες ξανά είχαν μοιραστεί. Δεν πήγε κανένας να πάρει τα self-test. Ναι, εγώ το είχα πει 2-3 φορές. Έτυχε να βγω σε 2-3 εκπομπές εκεί δεν βγήκε και το είχα πει. Και πραγματικά δεν ξέρω αν και πόσος κόσμος το πήρε. Συνεπώς, το σημείο κλειδί είναι να γίνει η σωστή ενημέρωση, έντονη και σωστή ενημέρωση του κόσμου να το κάνει αυτό το τεστ. Ναι. Τώρα, είναι αξιόπιστα αυτά τα τεστ, κύριε Βατόπουλε? Κοιτάξτε, δεν είναι. Έχουν μια αξιοπιστία ικανοποιητική. Έχουν πολλά ψευδοθετικά, αρνητικά. Δεν θα βάλεις διάγνωση από αυτό προφανώς. Χρειάζεται επιβεβαίωση. Αν έχει συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, καλό είναι να κάνεις μοριακό τεστ. Είναι τουλάχιστον η εμπειρία από τις τελευταίες μέρες και από το εξωτερικό δείχνει ότι και με ένα απλό μπούκωμα, αυτό που έχουμε ένα έτσι μπούκωμα, μπορεί να έχεις κορονοϊό. Άρα αυτοί οι άνθρωποι καλό είναι να κάνουν μοριακό τεστ πλέον και όχι self-test ή και μοριακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα μαζί αυτά μπορεί εφαρμόζοντας όλα αυτά μαζί μπορεί να αποφύγουμε τα χειρότερα που είναι η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, η θάνατη, η αποδιάρθρωση του συστήματος υγείας, τα lockdown και όλα αυτά. Μήπως κύριε καθηγητά έπρεπε να πάμε και εμείς σε πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα όπως κάνουν και άλλες χώρες της Ευρώπης? Κοιτάξτε, ακούμε την Ολλανδία, ακούμε για την Πορτογαλία. Όλες οι χώρες πάνε πλέον σε πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Μήπως αν το κάναμε εμείς αυτό. Δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό το θέμα. Υπενθυμίζω ότι η επιτροπή στην οποία μετέχω δεν έχει συνεδριάσει εδώ και αρκετές μέρες. Συνεπώς δεν θα ήθελα να πω προσωπική. Κύριε Βατόπουλε, πόσο καιρό έχετε να συνεδριάσετε και για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, δεν μας έχουν καλέσει εδώ και 15 μέρες, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όχι, σωστό. Είναι ένα θέμα και αυτό όμως. Μας κάνει όμως, ποιος συγκαλεί την συνεδρίαση? Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας, αλλά δεν είμαι παραπονούμενος αυτή τη στιγμή. Απλά το αναφέρατε. Ένα γεγονός αναφέρω απλώς. Άλλωστε οι επιδημιολόγοι συνεδριάζουν τακτικότατα και κάνουν την εκτίμηση του προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός το έχει πάρει στα χέρια του. Κύριε καθηγητά, σε δύο μέρες από μισό λεπτό, ο Πρωθυπουργός το έχει πάρει στα χέρια του και καλά έχει κάνει. Τι εννοείται? Κάποιος συμβουλεύεται, υποθέτουμε. Προφανέστατα, δεν τα κάνει μόνος του, προφανέστατα. Όχι, για να είμαστε. Θέλω να πω ότι πλέον η επιδημία είναι στα χέρια στα ψηλότερα δυνατά χέρια. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Άρα η πολιτεία το έχει πάρει πολύ στα σοβαρά το θέμα. Αυτό προσπαθώ να πω. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκ του αποτελέσματος θα τα δούμε τα θέματα. Ξαναλέω, απευθυνόμενο στον κόσμο, γιατί μέσω της τηλεόρασης εγώ μιλάω στον κόσμο, δεν μιλάω στην πολιτική ηγεσία. Προφανώς. Και λέω
ότι πρέπει να κάνουν αυτά τα self-test οπωσδήποτε, να μην είναι σαν την πριν 15 μέρες που δεν γίνανε, να τα κάνουν αυτά τα self-test, να τα κάνουν σωστά, να τα κάνουν ειλικρινώς. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα οι μάσκες, ο αερισμός των χώρων, η αποφυγή των πολύ μεγάλων συγκεντρώσεων και ο συναθλισμός είναι τα εργαλεία. Κύριε καθηγητά. Και ο εμβολιασμός. Φυσικά τα εργαλεία με τα οποία θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Με τα δεδομένα που έχουμε και από το εξωτερικό, με ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, ακούμε για κλεισίματα, όλοι προσπαθούν να κάνουν περίπου το ίδιο, να σώσουν τις γιορτές και μετά βλέπουμε. Πιστεύετε ότι θα αποφύγουμε αυστηρά μέτρα μετά τις γιορτές και με το γεγονός ότι η Ωμικρόν, από ό,τι ενταλαμβανόμαστε και εμείς, ακούμε εσάς και διαβάζουμε, είναι πολύ μεταδοτική και θα έχουμε πολλά κρούσματα το επόμενο διάστημα. Αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις ότι είναι πολύ μεταδοτική και εξίσου και όσο παθογόνος είναι και η με τη Δέλτα, τότε είναι απολύτως σαφές ότι θα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και άρα πάρα πολλά βαριά κρούσματα, ναι, αναλογικά. Και αν αποδειχθεί ότι υπάρχει μια αντοχή στο εμβόλιο, που σημαίνει ότι χρειάζεται τρίτη δόση και ακόμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν την έχει κάνει, πάλι θα φανεί, θα έχουμε πάρα πολλά βαριά περιστατικά, επειδή θα έχουμε πολλά κρούσματα. Mm-hmm. Τώρα, αν επαληθευτεί το άλλο σενάριο που λέει ότι πλέον είναι πάρα πολύ ελαφρά η λίμωξη, όπως δείχνουν τα πρώτα δεδομένα, το οποίο όμως δεν είναι ακόμα σωστά αξιολογημένα από τη Νότιο Αφρική, ναι, και από τη Βρετανία, και στη Βρετανία δεν έχουν πολλές νοσηλίες ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τα κρίνεις αυτά ακόμα, και οπότε καλό είναι να πάμε με το κακό σενάριο. Και γι' αυτό πρέπει να προφυλαχτούμε όλοι. Και να προετοιμαζόμαστε για το κακό σενάριο. Πρέπει να προφυλαχτούμε για το κακό. Και αν έρθει σενάριο, το καλό, να πανηγυρίσουμε. Ναι. Γιατί θα είναι. Μπράβο. Το κακό σενάριο για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, κύριε καθηγητά, αν τώρα έχουμε 6-7.000 κρούσματα, μιλάμε για πόσα κρούσματα στο κακό σενάριο που λέτε. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αλλά υπάρχουν και τα διπλά, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα να έχουμε αναλογικά σε απόλυτες σημαίες, δηλαδή περισσότερα βαριά περιστατικά. Άρα, κύριε καθηγητά, με το δεδομένο ότι το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε χθες τέταρτη δόση για τους υγειονομικούς και την άνω των 60, αντιλαμβανόμαστε ότι με την Όμικρον οι δύο δόσεις δεν αρκούν σε καμία περίπτωση, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σαφές. Οι δύο δόσεις, αυτό έχει φανεί έπειτα, οι μεγάλοι άνθρωποι και οι υγειονομικοί τελειώσανε με την τρίτη δόση εδώ και 6 μήνες. Mm-hmm. Οπότε έτσι κι αλλιώς η ανοσία τους έχει πέσει αρκετά. Οπότε άρα πρέπει να ξεκινήσει τώρα, όπου να είναι και η τέταρτη δόση, λέτε? Όχι, ας τελειώσουμε την τρίτη δόση και βλέπουμε και την τέταρτη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει κάνει καν την τρίτη δόση, που σημαίνει ότι είναι σχετικά ευαίσθητη στο νόσημα. Αυτό είναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Και όλοι να ελπίζουμε να επικρατήσει το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο. Η επικράτηση του οποίου εξαρτάται και από εμάς προφανώς. Μακάρι, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαντόπουλε. Χρόνια σας πολλά και πάλι.